Βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τα δεινά της υγείας. Η πανδημία έδειξε όσο δυνατόν πιο χαρακτηριστικά ότι όσο η υγεία παραμένει εμπόρευμα, τόσο οι ανάγκες του λαού θα μπαίνουν στη μέγινη, θα στριμώχνονται, γιατί αυτό απαιτεί η υγεία εμπόρευμα, αυτό απαιτούν τα νοσοκομεία επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη λογική έχουν μπει όλες οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να αναφέρω μόνο ότι στη λογική του τι θα φέρει περισσότερο έσοδο έχει μπει η διοίκηση του νοσοκομείου Παλιοργείου. Στη χείριψη της θέσης του οδοντιατρίου προκρίνει ότι κάποιες άλλες ειδικότητες ίσως ήταν χρησιμότερες, εννοώντας φυσικά ότι πίσω από αυτό κρύβεται το έσοδος για το νοσοκομείο. Άρα μπαίνει στη λογική του κόστους-οφέλους, ποια ειδικότητα θα συνεχίσει, ποια δραστηριότητα θα αναπτυχθεί κτλ. Στην ίδια λογική βέβαια είναι και το ψυχιατρίο. Κάναμε μια παρέμβαση στο προηγούμενο διάστημα εκεί. Εργαζόμενοι και ασθενείς να λειτουργούν κάτω από άθλιες συνθήκες εργασίας, χωρίς κλιματισμό, χωρίς άλλα μέτρα προστασίας. Αναδείχθηκε αυτό το ζήτημα στον διοικητή του ψυχιατρίου. Υποσχέθηκε ότι θα λυθεί άμεσα, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι και ο ίδιος ομολόγησε ότι σε ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται και εδώ και 100 χρόνια η λογική του να ξεπερνάς προβλήματα μπαίνει στη λογική του μπαλώματος. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βγάλουν συμπέρασμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει μαζί με τον λαό να μπουν μπροστά, να βάλουν μπροστά τις ανάγκες τους, ανάγκες που θα καλυφθούν όμως μέσα από μια διαδικασία αγώνα, διεκδίκησης και πάλης. Με τη σημερινή απεργία έχουμε ζητήσει ήδη συνάντηση με τον Υπεάρχη της Τρίτης ΥΠΕ, όπου να θέσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ειδικά στην Τρίτη ΥΠΕ, αλλά και τα οποία βέβαια είναι συνολικά σε όλα τα νοσοκομεία ίδια, που είναι ο κλιματισμός που υπάρχει τώρα ειδικά σε μέρες καύσωνα στο ψυχιατρίο, η ελλείψη σε προσωπικό, η μεγάλη κοροϊδία εδώ και πάρα πολλό χρόνο με όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά των συμβασιούχων, οι οποίοι ενώ οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, από τη μία κυβέρνηση στην άλλη αυτοί παραμένουν όμοιροι, και βέβαια θα του θέσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Νάουσας με την απόλυση της συναδέρφης σας εργολαβικού για το λόγο το ότι τόλμησε να βάλει υποψηφιότητα για το σωματείο. Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα κοινοποιούμε σε όλο τον κόσμο στην πόλη μας εδώ τα προβλήματα που υπάρχουν στην υγεία, τα προβλήματα τα οποία εδώ και χρόνια όλοι τάζουν ότι θα αλλάξουν, αλλά κανένας δεν αλλάζει, γιατί πολύ απλά οι πολιτικές που υπηρετούν είναι αυτές που θέλουν την υγεία να είναι εμπόρευμα, εμάς να θέλουν να είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι θα είναι φθηνοί, εξού και ότι δεν υπάρχουν και διορισμοί και δεν υπάρχουν και μονιμοποιήσεις. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε σαν υγειονομικοί, πέρα και από τις τελευταίες και όλες από το πρώτο νομοσχέδιο που βγήκε με το ΕΚΑΒ, αυτή είναι απαράδεκτη ουσιαστικά απόφαση ότι τις ανάγκες αντί να κάνουν προσλήψεις σε προσωπικό που υπάρχουν καβίτες ήδη που έχουν βγει από σχολές, παίρνουν οδηγούς από το στρατό, από πυροσβέστες, από τους ΟΤΑ. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν και αν νοιάζονται πραγματικά για τα προβλήματα που έχει ο λαός μας. Θα είμαστε εδώ, άσχετα αν είναι καλοκαίρι, μην νομίζουν ότι φεύγουμε διακοπές, εκείνοι μπορούν να φεύγουν διακοπές, εμείς έτσι και αλλιώς με τους μισθούς που έχουμε δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Θα είμαστε εδώ και θα διεκδικούμε όσο το δυνατόν πιο δυναμικά τα δίκαια αιτήματά μας.